Αυτό που θέλω να σας πω από την αρχή είναι ότι, όπως γνωρίζετε, οι διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες συνεχίζονται σε επίπεδο Brussels Group. Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και σήμερα μέχρι το βράδυ και αν χρειαστεί μπορεί να συνεχιστούν και αύριο το πρωί. Είμαι στη διάθεση για τις ερωτήσεις τις οποίες θέλετε να μου κάνετε. Παρακαλώ και αν μπορείτε ο καθένας να λέει το όνομα και το μέσο για λόγους ευνοήτους. Κύριε Πρόσωπο, Άγγελος Κοβέως από το Βήμα. Χθες εκδώσατε μια κοινή ανακοίνωση η κυβέρνηση με την Επιτροπή, στην οποία υπάρχει μια φράση όπου ρητός αναφέρεται ότι η κυβέρνηση αποδέχεται τη διαδικασία της αξιολόγησης. Κάτι που μέχρι τώρα ήταν το σημείο στο οποίο φαινόταν να κολλάει μεταξύ όλων των άλλων αυτή η διαπραγμάτευση. Τι μεσολάβησε από το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, όπου η κυβέρνηση εμφάνιζε ένα πιθανολογούμενο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, μέχρι λίγες ώρες αργότερα, ώστε να εμφανίζεται η κυβέρνηση να αποδέχεται αυτό που δεν αποδεχόταν επί τρεις μήνες. Δεν είναι έτσι όπως ακριβώς το λέτε. Η κυβέρνηση ήξερε και από την απόφαση της 20ης Φλεβάρη ότι στο τέλος θα αξιολογηθεί με βάση αυτά τα οποία θα συμφωνηθούν και θα αξιολογηθεί πάνω στην εφαρμογή τους. Αυτό ακριβώς επαναλήφθηκε και χθες στην κοινή δήλωση, ότι θα γίνει προφανώς αξιολόγηση πάνω σε αυτά τα οποία θα συμφωνηθούν και είναι κάτι το οποίο νομίζω δεν έχουμε πει ποτέ κάτι διαφορετικό πάνω σε αυτό. Παρακαλώ. Βαγγέλης Παναδημητρίου. Να συνεχίσουμε λίγο και θα επανέλθω. Βαγγέλης Παναδημητρίου από την ΕΡΤ Open. Κύριε εκπρόσωπε, διαβάζουμε ότι θα υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα στη συμφωνία. 18% ΦΠΑ, οι 16% που αντιπροτείνει η κυβέρνηση, ξενοδοχεία. Μπορείτε να μας πείτε αν αυτά ισχύουν, αν είναι φήμες και ποια από αυτά είναι αληθή? Όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά, επειδή είναι σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή, εγώ θα επιμείνω και σήμερα, μέχρι να καταλήξουν αυτές οι διαπραγματεύσεις κάπου, και τότε θα έχουμε όλη τη διάθεση, στη διάθεσή μας όλη την άνεση και να σας παρουσιάσουμε αυτά τα μέτρα, αλλά και να συζητηθούν και στη Βουλή όταν φτάσουν αυτά τα μέτρα. Μέχρι τότε θα προτιμήσω να μην κάνω κάποια αναφορά, γιατί αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη αυτές οι διαπραγματεύσεις. Το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί αυτή η συμφωνία και στο οποίο θα καταλήξει, σας το έχουμε προσδιορίσει. Αν θέλετε και σήμερα μπορούμε να το συνεχίσουμε. Παρακαλώ. Όνομα και μέσο. Μάλιστα. Καλογεροπούλου από τα Παραπολιτικά, την εφημερίδα και το ραδιόφωνο. Θέλω μία διευκρίνηση και μία ερώτηση να σας κάνω. Η διευκρίνηση είναι, θέλω να μας πείτε, η αξιολόγηση δεν αφορά, δεν μιλάμε για την πέμπτη αξιολόγηση, μιλάμε δηλαδή για ό,τι μέτρα πήρατε μετά την 20η Φεβρουαρίου, για να καταλάβουμε. Γιατί είναι λίγο συγκεχημένο αυτό που μας λέτε. Η αξιολόγηση θα αφορά αυτό το οποίο πρόκειται να συμφωνήσουμε και θα αξιολογηθούμε πάνω σε αυτό το οποίο θα αποτελέσει και το αντικείμενο της συμφωνίας. Πάνω σε τι άλλο θα μπορούσαμε να αξιολογηθούμε? Όταν εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα τα οποία θα προκύψουν από τη συμφωνία, αυτό θα αποτελεί προφανώς και ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Λοιπόν, να κάνω την ερώτηση. Και την ερώτηση, ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, εσείς μας είχατε πει προχθές ότι σε ό,τι αφορά το θέμα του δημοψηφίσματος, ότι ο ελληνικός λαός με την ψήφο του αποφάσισε και ότι, εν πάση περιπτώσει, είχατε κλείσει αυτό το θέμα. Βλέπουμε μία σειρά από στελέχη της κυβέρνησης, τον κύριο Φλαμπουράρη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον κύριο Φίλη, να επαναφέρουν μετεπιτάσεως το θέμα του δημοψηφίσματος. Τι ισχύει τελικά? Έγινε δημοψήφισμα στις εκλογές ή θα ξαναγίνει? Αυτό που σας είπα την προηγούμενη φορά και ήμουν προσεκτικό στη διατύπωση είναι ότι προφανώς ήταν δημοψηφισματικού χαρακτήρα οι εκλογές της 25 Γενάρη, γιατί στην ουσία ήταν δύο αντιπαραθετικά προγράμματα αυτά τα οποία συγκρούστηκαν σε εισαγωγικά σε αυτές τις εκλογές. Επομένως, εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη λαϊκή εντολή. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που είπα και το λέω και σήμερα, η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει να φοβηθεί σε καμία περίπτωση την λαϊκή βούληση, γιατί αποτελεί σύμμαχός της η λαϊκή βούληση. Το πλαίσιο της συμφωνίας μέσα στο οποίο θα κινηθούμε έχει οριστεί με την απόφαση του ελληνικού λαού, ο οποίος έχει θέσει κάποιες κόκκινες γραμμές. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θέλουμε
να είναι αυτή η συμφωνία. Ήθελα να σας ρωτήσω με αφορμή και αυτό που είπατε για τις να το συνηθίσουμε λίγο και εγώ. Από τον Αντένα. Ήθελα να σας ρωτήσω με αφορμή αυτό που είπατε και για τις κόκκινες γραμμές. Επειδή είδαμε χθες ότι στο κοινό ανακοινωθέν με τον Γιούνκερ του Πρωθυπουργού υπάρχει αναφορά και για το συνταξιοδοτικό και για τα εργασιακά. Παραμένουν κόκκινες γραμμές για την κυβέρνηση αυτά τα δύο κομμάτια που ήταν και τα βασικά αγκάθια για τη συμφωνία από ό,τι γνώρισα. Και επίσης ο κύριος Σαπέν σήμερα είπε ότι είμαστε κοντά να έχουμε συμφωνία στις 11 Μαΐου. Θεωρείτε και εσείς ότι μπορεί να έχει στο Eurogroup συμφωνία? Σε σχέση με τις κόκκινες γραμμές, προφανώς και αποτελούν κόκκινες γραμμές και στην ουσία επιβεβαιώνονται μέσα από αυτή την κοινή δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον κύριο Γιούνκερ. Γιατί τι έλεγαν, τι είπαν σε αυτή την κοινή δήλωση? Στο ζήτημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων βλέπουμε και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ανώτατο δυνατό επίπεδο να διατυπώνεται σε μια κοινή δήλωση η ανάγκη που υπάρχει να καθιερωθούν συλλογικές διαπραγματεύσεις που θα προσυδειάζουν στα ανώτατα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αυτό κατά την άποψή μας έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί μέχρι τώρα ποιος ήταν ο διάλογος αναφορικά με τις συλλογικές διαπραγματεύσεις? Τι εφάρμοσε το μνημόνιο σχετικά με τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας? Γνωρίζετε πολύ καλά ποια είναι η άποψη της ελληνικής κυβέρνησης πάνω σε αυτό το ζήτημα. Αποτελεί βασική κόκκινη γραμμή, όχι επειδή έχουμε κάποιο πείσμα ή κάποια πολιτική αιμονή, αλλά επειδή γνωρίζουμε ποια είναι η κατάσταση σήμερα στον ιδιωτικό τομέα, στην αγορά εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, και επειδή όλοι και όλες γνωρίζετε και γνωρίζουμε ποιο είναι το ευρωπαϊκό πλαίσιο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ο κύριος Γιούνκερ, βασισμένος στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, υπερασπιζόμενος μάλλον το ευρωπαϊκό κεκτημένο, που είναι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στην Ευρώπη, υπέγραψε αυτήν την κοινή δήλωση με τον κύριο Τσίπρα. Και προφανώς και για το συνταξιοδοτικό, για να μην φανεί ότι δεν απαντάω, και προφανώς για το ζήτημα για το ασφαλιστικό, για το συνταξιοδοτικό, είναι η θέση μας η ίδια ακριβώς, η οποία έχει διατυπωθεί ως κόκκινη γραμμή, ότι δηλαδή δεν μιλάμε για μείωση συντάξεων σε καμία περίπτωση. Αυτό ακριβώς περιγράφεται και μέσα από την κοινή δήλωση. Και με ρωτήσατε και για τον κύριο Σαπέν. Θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι αυτή η συμφωνία πρέπει να έρθει το συντομότερο δυνατόν. Ναι. Κώστας Βασακυριάκος από Ριζοσπάστη. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Αναφερθήκατε πριν στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, το ασφαλιστικό, εργασιακά. Παρ' όλα αυτά, πριν από τις εκλογές, έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτά δεν αποτελούν καθόλου, δεν εξαρτώνται καθόλου από τη διαπραγμάτευση με τους εταίρους. Τώρα βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Για παράδειγμα, το δημοσιονομικά βιώσιμο ασφαλιστικό είναι ένα ζήτημα που θα ήθελα να μας δώσετε ορισμένες πληροφορίες παραπάνω. Και ένα στοιχείο ακόμα. Τι έχει αλλάξει δηλαδή πριν τις εκλογές και τώρα? Καταλαβαίνω. Και ένα δεύτερο ζήτημα. Αυτή η συμφωνία όποτε καταλήξει, όποτε υπάρξει, θα έρθει στη Βουλή? Ευχαριστώ. Προφανώς και θα έρθει στη Βουλή. Απαντάω γρήγορα στο δεύτερο ερώτημα και σας απαντάω και στο πρώτο. Προφανώς και θέλουμε, και δεν νομίζω ότι και δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν το αντιλαμβάνεται, ότι θέλουμε να έχουμε ένα δημοσιονομικά βιώσιμο ασφαλιστικό. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο λέμε και αναφέρεται και μέσα στην κοινή δήλωση, είναι ότι το στόχος αυτού του ασφαλιστικού συστήματος θα είναι να προστατεύει τους συμπολίτες μας της τρίτης ηλικίας, αυτούς οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις να βγουν σε σύνταξη, να τους διασφαλίζει μια αξιοπρεπή διαβίωση. Αυτό είναι κόκκινη γραμμή, όπως και τα εργασιακά, αυτό που με ρωτήσατε δηλαδή, και να είστε σίγουροι ότι η ελληνική κυβέρνηση θα επιμείνει μέχρι τέλους σε αυτή τη θέση της. Δώρα Αντωνίου από την Καθημερινή. Κύριε εκπρόσωπε, μία συνέχεια στο θέμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Στις προθέσεις της κυβέρνησης, στο σχεδιασμό που είχε γίνει, ήταν να νομοθετηθούν άμεσα. Παραμένει αυτό? Γιατί στη χθεσινή ανακοίνωση γίνεται αναφορά σε ουσιαστικό διάλογο και ενσωμάτωση ουσιαστικά βέλτιστων πρακτικών που ισχύουν στην Ευρώπη. Άρα το άμεσο παραμένει της παρουσίασης, κατάθεσης της νομοθετικής ρύθμισης της σχετικής. Το ένα αυτό. Και το δεύτερο, στην κοινή ανακοίνωση
δήλωση που εξέδωσαν χθες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Κομισιόν, γίνεται αναφορά σε προσπάθεια από κοινού και των τριών θεσμών για επίτευξη συγκεκριμένης προόδου μέχρι το Eurogroup της προσεχούς Δευτέρας. Ο σχεδιασμός εν ώψη του Eurogroup είναι να υπάρξει στο κείμενο συμπερασμάτων μία ευνοϊκή αναφορά για την Ελλάδα ή να έρθει εκεί ένα σαφές κείμενο προσχέδιο ενδεχομένως της συμφωνίας στην οποία προχωράμε. Θα σας απαντήσω. Στο πρώτο ερώτημα που μου θέσατε σχετικά με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, εμείς ο χρονικός ορίζοντας τον οποίο θέτουμε είναι άμεσος. Μην ξεχνάτε ότι η διαβούλευση έχει ήδη ξεκινήσει, έχει ήδη κατατεθεί το νομοσχέδιο, έχει παρουσιαστεί μάλλον το νομοσχέδιο στον κοινωνικό διάλογο μέσα της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει σταλεί στον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας και επίκειται άμεσα ταξίδι και του Υπουργού Εργασίας του κ. Σκουρλέτη στη Γενέβη για να συζητηθεί ακριβώς και να γίνει αυτή η διαβούλευση. Επομένως υπάρχει μια διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη και γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα έρθει και θα νομοθετηθεί άμεσα το νομοσχέδιο στη Βουλή. Αυτό που με ρωτήσατε το δεύτερο, όπως σας είπα και πριν, για εμάς το καλύτερο δυνατόν είναι να υπάρξει μια απόφαση του Eurogroup η οποία να είναι το συντομότερο δυνατόν. Αν στις 11, δηλαδή αν τη Δευτέρα που έχουμε Eurogroup, μπορεί να υπάρχει μια απόφαση, ένα κοινό ανακοινωθέν αν θέλετε, των Υπουργών Οικονομικών, το οποίο να κινείται μέσα σε αυτό το πολιτικό πλαίσιο το οποίο επιθυμεί και η ελληνική κυβέρνηση, σεβόμενο προφανώς όλον αυτό το διάλογο και τις διαπραγματεύσεις οι οποίες είναι σε εξέλιξη, για μας θα ήταν το βέλτιστο. Μακρυγιάννης Γιάννης από το πρώτο θέμα. Εάν τη Δευτέρα λοιπόν, κύριε εκπρόσωπε, γιατί το έχουμε δει πολλές φορές αυτό το σκηνικό να υπάρχουν υπαναχωρήσεις και τα λοιπά κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, δεν πάρετε αυτό που περιμένετε, κάποια δήλωση, προόδου και τα λοιπά, ισχύει η θέση ότι μπορεί να μην πληρώσετε τη δόση του ΔΝΤ στις 12 του μήνα, υπάρχει αυτό το δίλημα ακόμα με βάση και τα οικονομικά που έχει η κυβέρνηση? Όπως σας απάντησα και την προηγούμενη φορά και καλύπτομαι και από την απάντηση που έδωσα την προηγούμενη φορά, βασική υποχρέωση της ελληνικής κυβέρνησης και θέση της είναι να εξυπηρετεί όλες τις υποχρεώσεις της και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Στραντάκης από Flash96 και από news.gr. Ήθελα να ρωτήσω, στο non-paper που διαβάσαμε τις προηγούμενες ημέρες, προχθές, αναφέρατε ότι αποσύρετε ουσιαστικά ή δεν καταθέσατε το πολυνομοσχέδιο εξαιτίας της τάσης που παρατηρούμε ότι κρατούν οι εταίροι μας, οι θεσμοί. Αυτό το πολυνομοσχέδιο πότε θα έρθει και με τι αλλαγές από τον αρχικό σχεδιασμό? Έχετε επανακαθορίσει δηλαδή τη στάση σας πάνω σε ορισμένα ζητήματα αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας? Το πολυνομοσχέδιο αυτό θα έρθει όταν καταλήξουμε σε μια συμφωνία στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Θα έρθει άμεσα στην Ελληνική Βουλή για να ψηφιστεί από την Ελληνική Βουλή. Νίκος Τσίτσας από το The Talk. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε εκπρόσωπε, αν είναι στις προθέσεις σας να καταθέσετε νομοσχέδιο που θα περιλαμβάνει κάποια από τα μέτρα, ακόμα και τη Δευτέρα, ως κίνηση καλής θέλησης εν ώψη της συνεδρίας του Eurogroup. Ένδειξη της καλής θέλησης της κυβέρνησης για να υπάρξει συμφωνία είναι η στάση την οποία κρατά όλο αυτό το διάστημα στις διαπραγματεύσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα και ακόμη το γεγονός ότι ανταποκρίνεται σε όλες τις υποχρεώσεις της παρά την οικονομική στενότητα που υπάρχει σε επίπεδο ρευστότητας. Όχι, δεν πρόκειται την Δευτέρα να κατατεθεί κάποιο σχέδιο του πολυνομοσχεδίου. Ας ξεφύγουμε λίγο και από τη διαπραγμάτευση και να πάμε και λίγο σε αυτά τα οποία γίνονται εντός της χώρας. Χθες ανακοινώθηκε, γνωστοποιήθηκε ότι παραπέμπονται σε δίκη 40 πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται με το σκάνδαλο του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου. Μεγάλα επιχειρηματικά ονόματα, πρώην στελέχη του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου, ανάμεσα μεταξύ άλλων και η κυρία Σακελαρίου, νυν επικεφαλής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Θα ήθελα να κάνετε ένα σχόλιο σχετικά με αυτήν τη δικαστική εξέλιξη και επίσης ένα σχόλιο για το εάν η κυρία Σακελαρίου απολαμβάνει τη στήριξη της κυβέρνησης.
Προφανώς αυτά είναι ζητήματα από τη μία πλευρά που αφορούν τη δικαιοσύνη, επομένως δεν θέλω να κάνω σχόλιο σε επίπεδο δικαιοσύνης. Από την πλευρά, από τη στιγμή όμως που τίθεται θέμα σε πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε ζητήματα ανοιχτά με τη δικαιοσύνη, προφανώς υπάρχει θέμα και από την πλευρά της κυβέρνησης. Από αυτού, ωραία. Γκαλονάκι, μην κάνουμε μόνο κατάχρηση του επαυτού, έτσι. Να το. Αλλά εντάξει. Θα προσαρμοστούμε. Σιγά-σιγά. Γκαλονάκι από το πρακτορείο Ειδήσεων Ινών. Σε προέκταση της ερώτησης. Έχει να κάνει με τον κύριο Γεωργίου που το ανέφερε και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή. Έχει να κάνει με τον κύριο Στουρνάρα και έχει να κάνει με την κυρία Σαβαΐδου στο Υπουργείο Οικονομικών που κρατάει μια θέση κλειδί στα θέματα Γενική Γραμματεία Εσόδων που βάζει την υπογραφή της εκεί πέρα που θέλει. Τι θα κάνετε με την κυρία Σαβαΐδου η οποία απολαμβάνει αυτή τη στιγμή τη στήριξη της κυρίας Βαλαβάνη. Όπως σας είπα και πριν, απαντώντας στην ερώτηση που έκανε ο συνάδελφός σας, τα ζητήματα της δικαιοσύνης η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να τα σχολιάσει. Όταν και αν προκύψουν σοβαρά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την πολιτική της κυβέρνησης και ζητήματα που αφορούν προσωπικό το οποίο διαχειρίζεται δημόσιες θέσεις, προφανώς θα τεθεί ζήτημα και από την πλευρά της κυβέρνησης. Ο κύριος, παρακαλώ, είχα δώσει σε εσάς πριν το λόγο και μας διέκοψε το επαυτό. Χρήστος Τσιγουρής από το Μέγκα, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Όλο αυτό το διάστημα των διαπραγματεύσεων είχαμε πολλές δημόσιες αναφορές από την πλευρά της κυβέρνησης με ενημερωτικά αδερτία, με δηλώσεις, τοποθετήσεις τελεχών και της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ για το ποιες είναι οι απαιτήσεις των δανειστών. Τι θέλουν οι δανειστές, τι βάζουν επιτακτικά. Το ενημερωτικό δελτίο που πήραμε προχτές για τις κόκκινες γραμμές του καθενός που έχει αντίθεση μεταξύ τους ήταν άκρως αναλυτικό. Πώς γίνεται η κυβέρνηση να δίνει σαφείς πληροφορίες για τις απαιτήσεις των δανειστών την ίδια ώρα που δεν έχουμε σαφείς πληροφορίες για το. Τι αντιπροτείνουμε εμείς. Δηλαδή, έχουμε μία μισή ενημέρωση σε σχέση με το τι επιδιώκει κάθε πλευρά στη διαπραγμάτευση. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω το εξής. Αφού μιλάμε για έναν έντιμο συμβιβασμό σε μια συμφωνία που είναι πιθανή με βάση την ως τώρα πορεία, σε αυτόν τον έντιμο συμβιβασμό, σε ποια σημεία η κυβέρνηση έχει κάνει πίσω. Θέλω να μου πείτε τρία σημεία στα οποία έχει κάνει πίσω. Πρώτα απ' όλα, δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό το οποίο παρατηρήσατε στην αρχή. Ποιο εννοώ? Ότι δίνουμε εμείς πληροφορίες για το πού διαφωνούν οι άλλοι και δεν δίνουμε πληροφορίες για το πού. Είναι τα ζητήματα των θέσεων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Εμείς το σχόλιο το οποίο, το πολιτικό σχόλιο το οποίο κάνουμε και έχει να κάνει με τη διαπραγμάτευση αφορά και μια ευρύτερη πολιτική τοποθέτηση, γιατί ναι, υπάρχουν και πολιτικές τοποθετήσεις από την πλευρά των θεσμών σε βασικά ζητήματα, δηλαδή είναι γνωστό ότι υπάρχουν θεσμοί στη διαπραγμάτευση που βάζουν ζήτημα σε σχέση με τα εργασιακά και το ασφαλιστικό και είναι γνωστή η θέση της ελληνικής κυβέρνησης πάνω σε αυτά τα δύο κομβικά ζητήματα. Εμείς δεν προχωράμε σε αναλυτική παρουσίαση και διαρροή των θέσεων, των θεσμών σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Αν το κάνει κάποιος άλλος, αυτό είναι ζήτημα κάποιου άλλου. Η ελληνική κυβέρνηση σε αυτά τα ζητήματα θέλει να κρατήσει μια στάση συνεπή και να τοποθετείται με σαφήνεια πάνω στα πολιτικά ζητήματα της διαπραγμάτευσης, όσο, το επαναλαμβάνω, όσο είναι σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση και, όλα τα και κάποια ζητήματα και όλα τα ζητήματα μάλλον μπαίνουν στο τραπέζι είτε από τη δική μας την πλευρά, είτε από την πλευρά των θεσμών.